Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα, και δύο κουβέντες. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε, για τα καλά σου λόγια. Τι να πω τώρα, εμείς ό,τι κάναμε, το κάναμε διότι αγαπούσαμε το κτίριο αυτό από όταν ήμασταν παιδιά. Εξάλλου το βλέπαμε κάθε μέρα, είναι δίπλα στο σπίτι μας. Και τα τελευταία χρόνια στενοχωριόμασταν που ήταν σε κατάρρευση. Ομολογουμένως ήταν ένα πολύ ωραίο κτίριο την εποχή του και είχε και σημειολογική αξία για την πόλη μας, διότι στο μυαλό κάθε Γλυφαδιώτη ήταν σημείο αναφοράς, σημείο συνάντησης, εν πάση περιπτώσει ήταν ένα μνημείο. Τώρα το παραδίδουμε, δεν ξέρω αν είναι καλύτερο, ίσως δεν είναι καλύτερο ή ωραιότερο, αλλά είναι ένα καλό λειτουργικό κτίριο και ελπίζουμε ότι θα πιάσει τόπο. Λοιπόν. Το ευχαριστώ είναι λίγο. Να περάσουν οι φωτογράφοι μέσα, από την πίσω πόρτα να περάσουν μέσα, που θα κάνουμε την αποκάλυψη των πινακίδων όλων αυτών, που είναι των προηγούμενων και όλων των διατελεσσάτων, προέδρων και δημάρχων. Αλεξάνδρε, ευχαριστώ. Πέρασε μέσα με τα βέβαια. Έλα, Θανάση. Έλα, Θανάση. Εντάξει, ευχαριστούμε, παιδιά. Ωραία. Βλέπετε ότι ξεκινάει η ιστορία της πόλης μας από το 1929 με τον Γιαννιτσόπουλο μέχρι σήμερα. Είναι όλες οι ενδιάμεσες περίοδοι, η περίοδοι των δημοτικής περίοδων, οι 20 επιτροπές, δημοτική περίοδος των αρχαίγοντες και εδώ είναι από όταν πλέον γίνεται Δήμος και υπάρχουν 7 δήμαρχοι πριν από τον αυτή είναι η ιστορία της πόλης μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να εγκαινιάζουμε την αναπαλαίωση εκβάθρων του παλιού Δημαρχείου, ένα έργο σημαντικό για την πόλη μας, ένα κτίριο πολύ μεγάλης ιστορικής σημασίας, με δωρές του ζεύγους Αλεξάνδρας και Ανδρέα Μαρτίνου. Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε από βάθους καρδιάς, είναι ένα έργο υψηλής ποιότητας, εργονομικό, είναι η αναπαλαίωση ενός κτιρίου με πολύ σύγχρονο τρόπο. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια ιστορική μέρα για μας. Όπως είδατε και στην είσοδο έχουμε καταγράψει την ιστορία της πόλης, τους διατελέσσαντες προέδρους, δημάρχους, καταγράφει την ιστορία της Γλυφάδας και σήμερα είναι ένα κομβικό σημείο χρονικό για τη Γλυφάδα του χθες και τη Γλυφάδα του αύριο. Ευχαριστούμε όλους αυτούς. Εγώ σκέφτηκα ότι δεν μπορεί τόσα χρόνια να ταλαιπωρούμαστε στην πόλη και να είναι ένα γιαπί και να υπάρχει αίσθηση ότι είναι εγκαταλελειμμένο το πιο ιστορικό κτίριο μετά τη Μητρόπολη. Και μετά από αίτημα που υπέβαλα πολύ φιλικά στον Ανδρέα, τον Μαρτίνο και στη γυναίκα του, ανταποκρίθηκαν αμέσως και έφτιαξαν αυτό το κόσμο για την πόλη και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς θα το χρησιμοποιήσουμε? Σαν δημαρχείο. Σαν δημαρχείο, δηλαδή υπηρεσία. Ναι, σαν δημαρχείο. Οπότε ετοιμάζετε και άλλα τέτοια έργα. Ναι, είμαστε σε μια. Ευχαριστούμε πολύ.